Τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά βιώνουν αβάσταχτες ανατιμήσεις και στερήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και είδη λαϊκής κατανάλωσης με κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης. Ζουν τα αποτελέσματα της στρατηγικής της πράσινης μετάβασης, της υπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και των αλλεπάλληλων ανταγωνισμών και κυρώσεων. Με επιδοτήσεις και δάνεια για κοινές παραγγελίες θα ξαναπληρώσει ο λαός την κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων. Οι συστάσεις της Κομισιόν και οι κυβερνήσεις ρίχνουν την ατομική ευθύνη στο λαό, χρεώνοντάς τον ως και για σπατάλες στο ρεύμα. Επιβάλλουν τα καλά και συμφέροντα των ευρωνοσιακών μονοπωλίων της ενέργειας που κάνουν business με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα μεθοδεύουν την προμήθεια του πανάκριβου αμερικάνικου LNG με τους Έλληνες εφοπλιστές να θησαυρίζουν διπλά, μεταφέροντας και αυτό όπως και το ρώσικο πετρέλαιο. Ο λαός να μην γίνει σάκος του μπόξ των ανταγωνισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ με την καπιταλιστική Ρωσία. Να δυναμώσει την πάλη του για τα δικά του συμφέροντα, για απεμπλοκή από υπερρεαλιστικά σχέδια και πολεμικούς εξοπλισμούς, με απόρριψη κυρώσεων, κατάργηση των έμεσων πόρων και πραγματικές αυξήσεις.